το γάμα. Ναι. Και να μπαίνει μέσα και να λέει βάλε με δύο πιτόγυρα αυτά, ξέρω εγώ, από όλα, αλλά επειδή κάνω δίαιτα... Ο κόκκινος έχει ένα, τάχαμβληθεμισμό. Ναι. Άκουμε λίγο. Έχει ένα τάχαμβληθεμισμό. Και αυτός ο τάχαμβληθεμισμός που εμένα δεν με αντιπροσωπεύει, εγώ έχω άλλα κουσούρια, τα οποία μπορεί να είναι χειρότερα από του κόκκινου. Αλλά επειδή εγώ παλιά φορά το αναδεικνύω αυτό, το ξεβρακώνω τον κόκκινο σε εισαγωγικά, όσον αφορά το τι πιστεύει, το τι πράττει, τι μπερδεύει τους ρόλους του. Αυτό έχει μια γοητεία. Ναι, βρε, άκου να σου πω. Ναι. Λέω, έχει ένα γυράδικο, βάλε δύο πίτα γύρω χοιρινό από όλα, ξέρω εγώ. Αλλά επειδή πιστεύω μεγάλη αντί για τζατζίκι, βάλε τα ραμά, ξέρω εγώ. Ναι, τον έχω ικανό για τέτοια φάση. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα να σου πω και τι να κάνει το παιδί. Να σου πω, αληθεύει ότι το είχε πάρει από το γυράδικο απ' έξω το αμάξι. Του το κλέψα, ναι. Και πώς αντέδρασε, τι έκανε. Έτρεχε, δεν είχε πάρει, είχα πάρει καμία καμπαντίνα, εγώ και καπέλο. Περίμενα να βγει ο κόκκινος με κοκακόλα και σάντουιτς. Και το κοιλιόδουλος, αντί να πετάξει το σάντουιτς για την κοκακόλα να με προλάβει στο στενό, έτρεχε και είχε πάνω την κοκακόλα και το σάντουιτς και έκανε ου ρε βόδι, τι ου. Άρα έπρεπε να το πάω τα αμάξι. Πέρα να κάτω σκλέβουν τα αμάξι ρε, πέρα να κάτω. Ήρθε την άλλη μέρα. Πρώτα τα χθυρικά από την πόλα θα το σκίζω όποιος ήταν καλό. Έχεις δίκιο, ναι. Βρήκε φίλα χθυρικά από την πόλα. Τι γέλιο. Να σου πω. Μια άλλη φορά τον ξεφούσκωσα το λάστιχο και πήγε σε έναν εκεί μπαγλαμά στην Κλεάνθος κάπου δεν θυμάμαι πού. Όχι, στην Παπάφη. Σε ένα βουλκανιζατέρ, τον πήραν 10 ευρώ, του λένε έχεις φούιτ. Σε πιάσαν τον κόλο του, λέω ρε βλάκα, λέει γιατί 10 ευρώ σε πήρε. Έπαθα φούιτ, στο μυαλό έπαθες φούιτ, του λέω. Εγώ σε ξεφούσκω το λάθος. Το θυμάμαι.